Να πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου. Ο κύριος Κλήριδης είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Κλήριδη. Είστε καλά? Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω και εσείς. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από ένα κόλλημα που έχουμε. Το κόλλημα με το iJustice, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και θέλω να μου πείτε τελικά ποιος θα βαφτίσει το iJustice, έτσι ώστε να προχωρήσει. Έχω καλά νέα. Α, για ωραία. Το iJustice. Έχουμε βρει σε επίπεδο εκτελεστικής επιτροπής στη λύση. Mm-hmm. Αναμένεται να έχουμε μια έκτακτη συνεδρία αυτήν τη βδομάδα, την Τετάρτη το απόγευμα, και ευελπιστώ ότι μέχρι τέλος της βδομάδας θα μπορούμε να προχωρήσουμε κανονικά με το iJustice. Μάλιστα. Αυτά είναι καλά νέα. Άρα ουσιαστικά μέχρι τέλος της βδομάδας φαντάζομαι θα μας ανακοινώσετε την χρυσή λύση που βρέθηκε. Βεβαίως. Πρέπει να εγκριθεί πρώτα από το Συμβούλιο, ναι, και τους τοπικούς συλλόγους. Όμως είναι μια λύση η οποία νομίζω δεν επιβαρύνει καθιονδήποτε τρόπο τους δικηγόρους. Αυτό είναι πολύ θετικό. Τώρα, έχετε προτείνει αυτή την λύση και στο κράτος? Θα πρέπει να συμφωνήσει πρέπει και πρέπει πρώτα να περάσει από το Συμβούλιο. Μάλιστα. Και να μετά εγκριθεί. Αναμένω ότι θα εγκριθεί. Γιατί, όπως είπα, δεν έχει οποιασδήποτε υποχρεώσεις στους δικηγόρους και στη συνέχεια θα υποβληθεί στο κράτος, το οποίο θα την δεχθεί. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Μάλιστα. Εντάξει, γιατί ήταν κρίμα πραγματικά και όλος αυτός, έτσι, ο δημόσιος διάλογος που γινόταν, ακόμα και τα post των ίδιων των νομικών, έδειχναν πραγματικά ότι πήγαμε να κάνουμε κάτι και στο τέλος δεν θα ξέρουμε πώς θα το λειτουργήσουμε. Δεν είναι ευθύνη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Η καθυστέρηση βαρύνει το κράτος. Εκεί θα ερχόμουν. Ότι θέλαμε να κάνουμε κάτι, ήταν κάτι το οποίο θα ήταν ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, μιας και μας έδειξε τον δρόμο η πανδημία. Και τώρα το κράτος. Προσπαθούμε να δούμε τη λύση και το κράτος δεν τη βρίσκει ουσιαστικά και θα τη βρείτε εσείς. Δυστυχώς στην Κύπρο ξεκινούμε να κάνουμε κάτι και στη συνέχεια και στην πορεία αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έγινε ο σωστός σχεδιασμός. Προχώρησε το iJustice και προχωρεί τώρα και το eJustice, mm-hmm, και ακόμα δεν έχουμε θεσμικό πλαίσιο. Ήδη έπρεπε να υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία στη βάση της οποίας θα έπρεπε να λειτουργήσει και να τακτοποιηθούν μέσα από την νομοθεσία και τα οικονομικά και όλα τα προβλήματα τα οποία αναμενόντουσαν ότι θα υπήρχαν. Όμως η Κύπρος ακολουθεί τον κανόνα «play it by the ear», όπως λένε και οι Άγγλοι. Οι Ιταλοί «navigare a vista», δηλαδή προχωρούμε και βλέπουμε. Αυτή δυστυχώς είναι η πολιτική η οποία ακολουθείται στην Κύπρο σε πάρα πολλά θέματα, όχι μόνο στον τομέα της δικαιοσύνης, και είναι γι' αυτό που υστερούμε. Δεν έχουμε των απαραίτητων σχεδιασμών, των άμεσων, των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων. Όμως, ναι, ευτυχώς, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος χρησιμοποίησε όλη την σοφία του, τη συνδρομή όλων των μελών, ιδιαίτερα της Εκτελεστικής, mm-hmm, Επιτροπής, την οποία θα ήθελα να ευχαριστήσω. Και πολύ σύντομα πιστεύω θα έχουμε και το iJustice. Μάλιστα. Τώρα βεβαίως αυτή η νοοτροπία που ακολουθούμε εδώ στην Κύπρο δεν ξέρω αν είναι η ίδια ή παρόμοια με αυτήν που ακολουθήθηκε για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. Γιατί βλέπουμε την Κομισιόν για ακόμα μία φορά να μας τραβά το αυτή. Είδαμε να ασπρίζουν τα μαυρισμένα γράμματα στην εφημερίδα Πολίτης χθες και να βλέπουμε την όλη διαδικασία που έγινε μεταξύ Κομισιόν και Κυπριακής Κυβέρνησης. Ποιο είναι το σχόλιο σας, κύριε Κλήριδη? Είναι δεδομένο, θα έλεγα πλέον, ότι η Κομισιόν είχε προειδοποιήσει τις Κυπριακές Αρχές προπολού από το 2014 για το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή υπηκότητα δεν πωλείται, δεν είναι προσπόληση. Mm-hmm. Για να δοθεί υπηκότητα μπορεί με να συνδυαστεί με επενδυτικό πρόγραμμα, αλλά θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει εκείνος ο συνδετικός και συνεκτικός κρίκος μεταξύ του αιτητή και της χώρας στην οποία θα πάρει την υπηκότητα. Ναι. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια διαμονή σε αυτήν τη χώρα, ένας μόνιμος δεσμός,
για να θεωρηθεί ότι μπορεί να αποδοθεί υπηκότητα στο πλαίσιο ενός επενδυτικού προγράμματος. Όπως συμβαίνει γενικότερα και σε άλλες χώρες. Δηλαδή, αν όπως πρέπει να στην πας Αγγλία, στην Αγγλία. Πρέπει να πας να ζήσεις 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον για να μπορέσεις να είσαι eligible για να πάρεις την υπηκότητα. Δυστυχώς, εμείς το είχαμε να αποσυνδέσει εντελώς. Είναι ανάθεμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση η πώληση της υπηκότητας, της ευρωπαϊκής υπηκότητας σε τρίτους χωρίς των συνθετικών αυτών γρήκων και πιστεύω ότι ακόμα και για τις εκκρεμούσες αιτήσεις, αν δεν τις καταργήσουμε, η Ανέρθουμε δηλαδή σε αυτών των συνθετικών γρήκων, σίγουρα θα δικαιωθούμε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τι θα σήμαινε? Εκεί βεβαίως δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να αναμένει, αλλά εάν καταδικαστεί η Κύπρος, θα είναι υπόλογη σε εκατομμύρια ευρώ από ζημιώσεις. Μάλιστα. Πάντως και εκεί φαίνεται ότι παρά το γεγονός από το 2014 και αυτό ουσιαστικά με τις αλλαγές που επήγαν να γίνουν στο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, φαίνεται ότι δεν έγιναν εκείνες οι αλλαγές που έπρεπε να γίνουν. Και τώρα βλέπουμε δεν έγινε αυτό που είπα. Δηλαδή η σύνδεση του αιτητή μαζί με την Κύπρο. Ναι. Ναι. Λοιπόν, θα δείξει που θα πάει αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Κλειρίδη. Να είστε καλά. Είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς.